Με συναισθήματα ανακούφισης και ικανοποίησης υποδέχθηκαν τα μέλη της κίνησης για τα νερά του Πηλίου την αθωωτική απόφαση του πλημελιωδικού βόλου για τον αγρότη, ο οποίος αντιμετώπιζε την κατηγορία της τάσης από κοινού στα επεισόδια έξω από τη ΔΕΙΑΜΒ το Μάρτιο του 2015, όταν ήρθε προς ψήφιση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Επιχείρησης Ίδρευσης το θέμα του κανονισμού άρδευσης. Σε βάρος του κατηγορούμενου είχε σχηματιστεί δικογραφία επειδή σύμφωνα με μαρτυρίες απόθυσε αστυνομικό. Όλα αυτά βέβαια δεν αποδείχθηκαν στη σημερινή ακροαματική διαδικασία και το δικαστήριο αθώωσε τον αγρότη. Δεν υπήρχαν οι μαρτυρίες. Δεν ήρθε ο βασικός μάρτυρας, ο οποίος ισχυρίζεται ότι είναι παθών. Ο αστυνομικός που ήταν ο διευθυντής της ασφάλειας, ο κ. Κουσκινάς, είπε τα γεγονότα όπως ακριβώς έγιναν, δεν τα είδε μέσω του βίντεο κτλ. Υπήρχαν βασικά κάποιες αμφιβολίες. Καταλυτικά όμως για την απόφαση ήταν οι μαρτυρίες των ανθρώπων που συμμετείχαν, που ήταν μπροστά, που δεχτήκαμε και εγώ δηλαδή λίγο πιο πίσω. Δεχτήκαμε την επίθεση των αστυνομικών και έλαμψε η αλήθεια τελικά. Δηλαδή ότι δεν ήταν ούτε δόλο, ούτε είχαμε προθέσεις, ούτε κουκουλοφόροι υπήρχαν, όπως ισχυρίζονται κάθε τόσο στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι υπάρχουν κουκουλοφόροι. Είμαστε άνθρωποι που ασχολούμαστε με τη γη όλοι, άλλος ερασιτεχνικά, άλλος επαγγελματικά. Θέλουμε τα νερά. Έχουμε τα δικαιώματά μας στα νερά και για να πίνουμε και για να αρδεύουμε και αυτά θα τα κρατήσουμε. Στο πλευρό του κατηγορουμένου βρέθηκαν δεκάδες μέλη της κίνησης για τα νερά του Πηλίου, καθώς και απλοί αγρότες της περιοχής που διαφωνούν τόσο με το θέμα του κανονισμού άρδευσης όσο και με τη χλωρίωση των νερών. Έχουμε υποχρέωση το νερό να το προστατεύσουμε μέχρι τέλους και αυτό θα το κάνουμε με κάθε τίμημα. Και όταν λέω τίμημα, εννοώ ότι τίμημα σήμερα τόσο καιρό πληρώνει και ο Αντώνης, άδικα τελείως, ένας αγρότης ο οποίος νέος άνθρωπος, του οποίου η ζωή τώρα τελευταία είχε γίνει δύσκολα και χωρίς λόγο. Στην ουσία δηλαδή και μας δίρανε και ψάχνανε να βρούνε ανέτια ανθρώπους να τιμωρήσουν και από πάνω. Νομίζω ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Το Νοέμβρη της 20 έχουμε τις τρεις κατηγορούμενους από το χωριό, από τις Σταγιάτες, και εκεί πάλι θα αποδειχθεί περίτρανα ο δίκαιος αγώνας μας εναντίον της υποβάθμισης του πόσιμου νερού στο χωριό μας. Όπως επισήμαναν οι εκπρόσωποι της κίνησης για τα νερά του Πηλίου, η σημερινή δικαστική απόφαση τους ενδυναμώνει να συνεχίσουν τον αγώνα τους κατά των σχεδίων ιδιωτικοποίησης των νερών. Η ΔΕΙΑΜΒ εκείνη την ημέρα ήταν σε κλειό από τραμπούκους και μπράβους, τις οποίους είχε κουβαλήσει η διοίκηση ΜΠΕΟΥ στη ΔΕΙΑΜ, προσπαθώντας να εμποδίσει την προσέλευση πολιτών. Δημιουργηθήκαν τραγικά, τραγελαφικά περιστατικά, όπου ζητούσαν άσχετοι με την αστυνομία άνθρωποι ταυτότητες και υπήρξε κατάλογος ποιοι πολίτες θα μπορούσαν να παρευρεθούν στη συνεδρίαση, εννοώ συμβούλους και μόνο κτλ. Και όπως φάνηκε, αυτές οι γελοιότητες κατέπεσαν στη βάσανο του δικαστηρίου.